πέρσι η ομάδα μας έπαιζε εδώ μέσα με πόνο τη Σισίνια, να είναι καλή, έτσι, να μην αναφερθώ πιο πέρα και εφόσον ο Πίζας και φαίνανε 0-0. Και κλείσαμε 3-0 με δύο δοκάρια, αλλά έγινε ένα 5-0 αυτή και αντίπαλο στον κύριο Ψήφα. Σαφέστατα. Θα ήθελα να δείτε και εγώ σαν προπονητής. Δηλαδή, ξέρετε ότι είμαι και ο παδός αυτής της ομάδας. Ήθελα να το πω. Δεν θα το άντεχα προσωπικά, έτσι. Όχι την ισοπαλία, έτσι, γιατί στο παιχνίδι όλα μέσα. Όλος ο κόσμος ζούσε, έτσι, όταν εγώ φεύγοντας από το σπίτι μου και μου λέει η κόρη μου, παπά, η μικρή μου κόρη, αν δεν κερδίσεις, αύριο δεν θα πάω σχολείο, καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά και εγώ κατάλαβα πώς όλη η πόλη ζει σε αυτό το ρυθμό και σε αυτό το πάνω. Θέλαμε όλοι μας πάρα πολύ την νίκη, έτσι. Αφήστε που είναι η κόρη μου στο ίδιο τμήμα με τον γιο κ. Κέλλα και λέει ότι ο παπάς θα σου κάνει και αυτή η κριτική στην εφημερίδα, οπότε έπρεπε. Εντάξει, όσον αφορά στο κομμάτι των μεταγραφών, έτσι, υποτίθεται για να μην αφαιρθώ ονοματικά, πώς το όνομά μου, π.χ. Γιώργης. Αλλά όταν έχω κάνει μια μεταγραφή με 18.000, αν έχω κάνει λάθος, θα τη διορθώσω μέχρι το Δεκέμβριο. Αυτό σου έχει θα κοστίσει 5.000. Όταν όμως εδώ με τον μεγαλομέτρο τον πρόεδρό μας κρεμούσε τα σκυλιά του Καλοκάρικα και εγώ τα πλησιωστέ με 300.000, αυτοί για να φύγουν. Εντάξει, μην είναι σιγά-σιγά, γιατί πολύ πράγματα που